Το πολιτικό της στίγμα για το επόμενο διάστημα παρουσίασε η νέα ηγεσία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο συντονιστής Σάββας Δημητριάδης και ο αναπληρωτής συντονιστής Πέτρος Παλάσχας μίλησαν για το πολιτικό εγχείρημα που θέλουν να φέρουν εις πέρας μετά το τέλος των εσωκομματικών διαδικασιών, ενώ ξεκαθάρισαν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περισσεύει κανείς, στέλνοντας έτσι ενωτικό μήνυμα. Η νέα 27η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει ήδη θέσει τους στόχους για τους οποίους μίλησε ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει ένα κλίμα ενότητας. Παρότι τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, αν θέλετε, σε διάφορα ζητήματα που λογικά ένας χώρος της αριστεράς μπορεί να έχει και να αναπτύσσει, ας πούμε, διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια πράγματα, όλοι όμως συντασσόμαστε σε ένα κοινό σκοπό. Και στη γραμμή και στην πολιτική του που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επομένως, δεν υπάρχει καμία φωνή που να απειλεί την ενότητα του κόμματος. Ίσα-ίσα, απέναντίας, όλοι μαζί θα δουλέψουμε για αυτό το στόχο. Πολλά στελέχη έμειναν εκτός, και άξια στελέχη έμειναν εκτός της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, ότι και οι ίδιοι, αν θελήσουν να αξιοποιηθούν, και εμείς πρόθεσή μας είναι να τους αξιοποιήσουμε στα επίπεδα που μπορούν να προσφέρουν. Δεν περισσεύει κανείς και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή, σε ένα ενωτικό συντροφικό κλίμα. Αναφορικά με τις εσωκομματικές διαδικασίες, ο νέος συντονιστής είπε ότι έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος γόνιμης αντιπαράθεσης σε ενωτικό κλίμα, ενώ υποστήριξε πως είναι σημαντικό και ενθαρρυντικό ότι κατατέθηκαν σημαντικές απόψεις και προτάσεις και τα μέλη εξέφρασαν τη θέληση να συμμετάσχουν και να ενεργοποιηθούν. Με βάση λοιπόν αυτή την κατάσταση, αλλά και την προοπτική που πρέπει να διαμορφώσουμε ως κόμμα, ως νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νομού Ιωαννίνων, έχουμε ένα δύσκολο οργανωτικό και πολιτικό έργο να φέρουμε εις πέρας. Και για να το υλοποιήσουμε επιτυχώς, πρέπει να χτίσουμε ένα μαζικό κόμμα της αριστεράς που θα είναι γεωμένο στην κοινωνία, με ισχυρή παρουσία στην αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες, στους χώρους δουλειάς και στους αγώνες για την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος. Σε πρακτικό, οργανωτικό και πολιτικό επίπεδο, βασικές προτεραιότητες για το κόμμα μας το επόμενο διάστημα είναι η λειτουργία των οργανώσεών μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργετική συμμετοχή των μελών μας, η διαμόρφωση και ο εμπλουτισμός θέσεων και προτάσεων για ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε, η συνέχιση της διεύρυνσης και της συμπόρευσης με προοδευτικές δυνάμεις σε όλους τους χώρους, με τους απλούς ανθρώπους δηλαδή που αγωνιούν για το μέλλον το δικό τους και το μέλλον των παιδιών τους. Οφείλουμε δυναμικά το επόμενο διάστημα να σταθούμε απέναντι στην ακραία και επιθετική νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Να μην τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο και να μην αφήσουμε για μια ακόμα φορά να συνεχίσουν να πληρώνουν το βάρος και αυτής της υγειονομικής κρίσης οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι και η νέα γενιά. Ο στόχος είναι ένας, μια δημοκρατική και προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας για το καλό όλων μας. Ο κύριος Παλάσχας επικεντρώθηκε στα διαδικαστικά των εκλογών. Όπως είπε, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αναφέρει το καταστατικό. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθαν σε ποσοστό 97%, τηρώντας έτσι τις διαδικασίες. Η σύσταση της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παλάσχας, απαρτίζεται από 27 μέλη. Τα νέα μέλη που προέρχονται από τη διεύρυνση και το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας, τα παλιά μέλη που εκλέγονται για πρώτη φορά στην Νομαρχιακή Επιτροπή, αλλά βρίσκονται χρόνια στο χώρο, και τέλος τα μέλη που ήταν και παλιότερα εκλεγμένοι και έχουν ξανασυμμετάσχει στα συλλογικά όργανα. Η οποία πλέον απαρτίζεται από 27 μέλη. Ένα κομμάτι είναι τα νέα μέλη, τα οποία προήρθαν από την διεύρυνση και το λεγόμενο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι τα παλιά μέλη που είναι χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στην Νομαρχιακή Επιτροπή. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι τα μέλη που ξανά είχαν συμμετέχει και παλιότερα στην Νομαρχιακή Επιτροπή. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και μια ιδιαίτερη επισήμαση λίγο στις δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που θεωρώ προσωπικά ότι έχει η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή. Το πρώτο είναι η μείωση του ηλικιακού μέσου όρου που καταφέραμε να επιτύχουμε σε σημαντικό αριθμό νέων μελών. Έχουμε νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, φρέσκα μυαλά και που έχουν διάθεση να προσφέρουν. Ένα δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μεγάλη κοινωνική διαστρωμάτωση και η μεγάλη επαγγελματική διασπορά που καταφέραμε να έχουμε. Έχουμε στις τάξεις μας ανθρώπους που δουλεύουν στον χώρο της υγείας, στον χώρο του πολιτισμού, ανέργους, καθηγητές φυσικής αγωγής, ελεύθερους επαγγελματίες,
και γενικότερα διαθέτουμε άτομα σε χώρους που έχουν πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία, όπως είναι ο κλάδος εστίασης, από τον οποίο προέρχομαι και εγώ. Αυτά τα δύο πλεονεκτήματα σε συνδυασμό μας δίνουν, θεωρώ, μια εξαιρετική γύρωση στην τοπική κοινωνία και μας κάνουν έτσι να έχουμε μια άμεση αντίληψη της κατάστασης και να τη πράγμα που τη βιώνουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι και δεν περιμένουμε να την αφουγκραστούμε σαν τρίτη.